Δεν θέλουμε πολέμους. Δεν θέλουμε αίμα. Δεν θέλουμε βία. Θέλουμε να ζήσουμε με ειρήνη αυτή τη γη. Είναι ευλογημένη η γη της Παλαιστίνης, όπου ξεκίνησε από εδώ ο χριστιανισμός, και δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια δεν ζούμε την ειρήνη και δεν βλέπουμε την ειρήνη μπροστά μας. Με τρεμάμενη φωνή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σεβάστιας, κύριος Θεοδόσιος, περιγράφει τις εφιαλτικές ώρες που ζουν οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας, που εδώ και 15 ημέρες δέχεται τον ανηλαιή βομβαρδισμό της Ισραηλινής αεροπορίας μετά την επίθεση που δέχτηκε η χώρα από την οργάνωση της Χαμάς. Αυτό που γίνεται σήμερα στη Γάζα είναι ομαδική τιμωρία για όλο τον κόσμο, άμαχοι άνθρωποι. Εγώ δεν μιλάω μόνο για τους χριστιανούς. Μιλάω για όλους τους ανθρώπους. Το πόνο των ανθρώπων είναι δικό μας πόνο, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Αυτό που γίνεται σήμερα στη Γάζα, αυτές τις μεγάλες καταστροφές, ολόκληρες οικογένειες χάσαν τη ζωή τους. Ο βομβαρδισμός της εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, που αποτελούσε καταφύγιο για εκατοντάδες αμάχους, χριστιανούς και μουσουλμάνους, επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως αυτό το πόλεμο δεν υπάρχει λογική, με τα χτυπήματα να είναι τυφλά και τους αμάχους της Γάζας να είναι τα πρώτα θύματα. Εγώ βέβαια δεν είμαι πολιτικός, ούτε στρατητικός. Εγώ μιλάω σαν επίσκοπος, άνθρωπος της αγάπης και της εκκλησίας. Τι λυπούμε για όλες αυτές τις ψυχές, για όλα αυτά τα αίματα, για αυτό τη μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει στη Γάζα. Ο Άγιος Πορφύριος, που χτίστηκε μεταξύ των δεκαετιών 1150 και 1160 και πήρε το όνομά του από τον επίσκοπο της Γάζας του 5ου αιώνα, ήταν και παραμένει παρηγοριά στις γενιές των χριστιανών Παλαιστινίων στη Γάζα. Έχουμε περίπου στη Γάζα 1000 άτομα Ορθοδόξων πιστών χριστιανών, οι οποίοι όλοι πήγαν στην εκκλησία. Κανείς δεν έμενε στο σπίτι του. Άλλα σπίτια κρεμίστηκαν, άλλα σπίτια είναι σε μια κατάσταση τρομερή. Όλοι ήρθαν στην εκκλησία, νομίζοντας ότι η εκκλησία, δηλαδή, δεν πρόκειται να τη χτυπήσουν ή να την περάξουν. Αλλά αυτό που έγινε χθες το βράδυ είναι συγκλονιστικό. Είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, ότι θα χτυπήσουν το κτίριο που είναι απέναντι από την εκκλησία. Εκεί που ήταν οικογένειες ορθόδοξες, χριστιανές, ήταν άμαχοι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στην εκκλησία και βρήκαν αυτό το φρικτό θάνατο εκεί. Σήμερα η διαμονή γίνεται σύμβολο συναδέρφωσης, αφού στις αυλές και τους διαδρόμους, τα κτίρια και τις αποθήκες της, Παλαιστίνοι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι αναζητούν τη λύτρωση, λαχταρώντας ειρήνη και δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή, επίσημα το κράτος του Ισραήλ έχει πει ότι ο πόλεμος είναι εναντίον του Χαμάς, εναντίον της τρομοκρατίας. Μέχρι στιγμής όλοι αυτοί που σκοτώθηκαν στη Γάζα δεν έχουν σχέση με το Χαμάς και δεν έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Είναι άνθρωποι άμαχοι, άνθρωποι που αγαπούν τη ζωή, είναι εναντίον της βίας, είναι υπέρ της ειρήνης. Αυτό που θέλουν είναι μόνο να ζουν με ειρήνη, με δικαιοσύνη σε αυτή την ευλογημένη γη. Η Γάζα, ακόμα και πριν από το πόλεμο, 2 εκατομμύρια άνθρωποι, να φανταστείτε, 2 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στη Γάζα και απαγορεύεται να βγουν. Και εμείς με δυσκολία, αν θέλει ο Πατριάρχης ή κάποιος δεσπότης να πάει να επισκεφθεί την εκκλησία, θέλει μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη και δεν αφήνουν και βάζουν εμπόδια και δυσκολίες. Να φανταστείτε, 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα ζούσαν εκεί μέσα σαν να είναι φυλακή, η μεγαλύτερη φυλακή στον κόσμο.